Λοιπόν, μας λένε προσωρινά για κάποια ψηφιακή ταυτότητα. Είδαμε το πράσινο πιστοποιητικό που πήρε τα εύσημα ο δικός μας πρωθυπουργός, ο εμπνευστή. Ξέραμε ότι για των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ελεύθερα τα σύνορα. Η μετάβαση και ό,τι άλλο συναφές. Αλλά σημασία έχει τώρα της ψηφιακής ταυτότητας και φρήτο γιατί θα σημαίνει ότι σε δένουν πισθάγωνα ή θα σε πανελεύθερος εάν τη διαθέτεις ε, και τάχα προσωρινό λέω και όλοι μας θα διαρωτηθούμε τι ο τρόπος αλλά σημασία έχει ότι ως το 2030 μπαίνουν ε, στα προγράμματα στις κατευθύνσεις για να επιτύχουν αυτή τη σύμπνια εις τα όσα προανέφερα, η κυρία Φόντερ και θυμήθηκα ξαφνικά τα μηνύματα δια τηλεφώνου που αντίλασε με τον Άλμπερτ Βουρλά της Φάιζερ και ξανα προσπάθησα να δω για, γιατί, συμβαίνουν όλα αυτά. πρέπει να εισέρχεσαι βαθύτερα στο βιογραφικό του καθενός. Η κυρία Τέος γυναικολόγος έχει σύζυγο μέτοχων της Pfizer. Όλα αυτά μας γεννάνε ερωτήματα. Και να δούμε πώς όλη αυτή η εναντίωση κατά υποχρεωτικότητας θα φέρει καρπούς για όλους ειρηνικού, γιατί αυτό θα πρέπει να επιδιώκουμε άπαντες εις όποιο μετερίζει και να βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει αναβρασμός. Στην Ελλάδα πέραν των αγροτών δεν έχουμε κάτι και έχουμε και μια πρόσφυγη, έχουμε για το πρόστιμο των 100 ευρώ να δούμε τι θα αποφανθούν τα δικαστήρια. Κάτι άλλο στο προσκήνιο που να είναι σημαίνων να δίδει κέρια λύση, δεν βλέπω προς το παρόν, για Ελλάδα αλλά μας χαροποιούν τα όσα γίνονται διεθνώς. Είναι και άλλα που στην πλατφόρμα αυτή δεν μπορούμε να τα πούμε. Αλλά θα επικοινωνήσετε για να σας δίδω κάποιες κατευθύνσεις ή ήδη κάποιοι το πράττουν. Ευχαριστώ πολύ. Mm. Να είναι καλά και ο φίλος συνάδελφος κύριος Κίρτσος που Τελευταία δεν αφήνει να πέσει κάτι κάτω και κρίνει, επικρίνει τον Πρωθυπουργό ότι όταν επεμβαίνεις στα της διώξεως περί και μάλιστα κατά συναδέλφων που πρώτοι πήραν τις συνεντεύκεις, τα ξέρουμε, διαρεύνησαν, αυτό είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Νομίζω θα συμφωνήσετε οι πλήστοι, ασχέτως του τι θα εξάγουν οι διερευνήσεις πολιτικές ή δικαστικές. Αλλά και το άλλο το έχω πει ξαναπεί, σημασία μου φαίνεται δεν δίνει κανένας. Τώρα το τονίζει και ο κύριος uh, Κύρτσος. Και ας άργησε λιγάκι. Γιατί δεν ζητάς, uh, Πρωθυπουργέ, του λέει, αποζημίωση στο δικαστικό συμβασμό, πες το όπως θέλεις. Εφόσον η Αμερική κατάφερε και πήρε 350 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση. Εσύ, ως κυβέρνηση, τι πράτης θα πεις εδώ πρόδωσαν το αποζημιώσεων της Γερμανίας το 2001 και έχουν λάβει όλες οι χώρες αποζημιώσεις και συναθρίστηκαν εδώ διαμένοντας Γερμανοί και ζητούσαν για λογαριασμό μας και τα είχα διερευνήσει και, και κλαίω και πονώ όσο τα σκέπτομαι. Ε, δεν είμαστε. Θα φτύσιμο Δηλαδή οι θύνοντες, οι νυμ και τέος, ο λαός τι, ένα του τα έπραταν. Ξεκινούσε από τον Άριο Πάγο αυτό. 2001 που σας είπα. Και ότι λοιπόν έχει αποδεμήσει Κύριο και μετά καθόμαστε και τους κλέμε, να κλαίμε αυτούς που άξιζαν όπως ο Σαρτζετάκης που έφυγε προημερών. Ένας άξιζε. Για όλους τους άλλους και πριν ανέλθουν στο ανώτατο αξίωμα, εγώ είχα τολμήσει, γράψει και διερευνήσει. Και τους χαρακτήριζα όπως τους έπρεπε, αλλά δεν είδα κι άλλον.